105 και 5 στο κόκκινο. Buenas tardes, compañeros y compañeras griegos y griegas. ¿Cómo estás? Buenas tardes, λοιπόν, γεια σας. Λίγο κρυωμένοι είμαστε σήμερα εδώ πέρα και δεν θα σας φιλήσουμε στα χείλη, διότι θέλουμε να σας το μεταδώσουμε. Παρ' όλα αυτά, είναι απόγευμα Σαββάτου, εάν δεν κάνω λάθος, και επειδή δεν μου το έχει επιβεβαιώσει ακόμα ο Jean-Claude Juncker, δεν μπορώ να είμαι σίγουρος, αλλά μάλλον έτσι μοιάζει να είναι απογευματάκι. Μαρία, μου δεις λίγο ήχο, σε παρακαλώ, γιατί δεν ακούω τι λέω και θα φωνάζω. Έτσι, μπράβο, για να μην φωνάζουμε. Είναι η εκπομπή Επί Ασπαλάθων, μια εκπομπή η οποία παραμένει κατάλληλη για όλους, εκτός από πρώην αριστερούς νενέκους, κλέφτες αρματολούς και λιγμένες νεοφιλελεύθερες ψυχές. Θα είμαστε εδώ μέχρι τις 6 για να σας κρατήσουμε συντροφιά και σήμερα είμαι ιδιαίτερα ευτυχής, διότι έχω μαζί μου, όχι τώρα, έρχεται, είναι καθοδόν, έναν συνθέτη και τραγουδιστή, που παίζει ωραία κιθάρα, με τον οποίο θα μιλήσουμε όσο μπορούμε και όσο μας παίρνει ο χρόνος για την μουσική του, τον βίο και την πολιτεία του, εάν μας το επιτρέπει. Τώρα που λείπει μπορούμε να λέμε πράγματα πίσω από την πλάτη του. Θα το ξεσκίσω όταν έρθει εδώ. Είναι ο Τάκης Γραμμένος, ο οποίος θα δέχτηκε να μου κάνει σήμερα παρέα στην εκπομπή και να μιλήσουμε και για τα έργα του και για τον ίδιο όσο μας παίρνει. Στην ρύθμιση του ήχου είναι η Μαρία Πανοσιάν. Σε
κομμάτι χαρτί. Πιάνω αλλιώ τρελά με το χλιμίδρισμα. Κάνει τόση ατύχηση μέσα μου. Μέσα μου αμποτικέ παλήρια δίδει μέσα αδερφές μου πως με κοιτούν. Γεια σας και πάλι φίλες και φίλοι, Μανώλης Πολέντας στο τηλέφωνο, έχω ξεχάσει να πω το όνομά μου, πάντα το ξεχνάω. Λοιπόν, τώρα που τελειώσαμε με τους φασίστες και είμαστε πολύ χαρούμενοι που δεν θα χρειαστεί στο υπόλοιπο της εκπομπής να ασχοληθούμε με αυτούς. Έχω στο στούντιο σήμερα, μόλις αφήχθη, ο Τάκης Γραμμένος. Γεια σου Τάκη. Καλησπέρα Μανώλη. Καλησπέρα. Θέλω να πω δύο πράγματα για σένα πριν ξεκινήσουμε να μιλάμε και να ακούσουμε, κυρίως να ακούσουμε μουσική σου. Θέλω να πω το εξής στους φίλους μου και τις φίλες που ακούνε, και συγγνώμη που δεν έχουμε Facebook και διαδίκτυο για να επικοινωνούμε. Έχουμε όμως το 3217772. Έχουμε το on air, αυτό δεν το έχουμε. Έχουμε μόνο SMS 1055 και ενώ μήνυμα αποστολή στο 54045. Με τον Τάκη Γραμμένο, η πρώτη μου επαφή δεν ήταν πάρα πολύ εκ του σύνεγγης, καθώς ήμουνα στα προπήλαια το Δεκέμβρη του 2008, αν δεν κάνω λάθος, όπου μαζί με άλλες μπάντες, ο Τάκης Γραμμένος εκείνη τη μέρα, όχι εκείνη τη μέρα ακριβώς, είχε γίνει μια συναυλία συμπαράστασης στον Πόνο ενός αδικοχαμένου παιδιού από χέρια φασιστόμουτρων, και ήμουνα εκεί και μίλαγα με κάποιους συντρόφους και συντρόφες. Κάποια στιγμή ακούω έναν ήχο από πίσω και μια φωνή η οποία μου τράβηξε την προσοχή. Με τον ίδιο τρόπο που κάποτε μου είχε τραβήξει την προσοχή η φωνή του Άρη Ρέτσου σε μια θεατρική του παράσταση. Και έμεινα άφωνος και πήγα λίγο πιο κοντά. Και μου άρεσε αυτή η άρρωστη φωνή που έχει ο Τάκης Γραμμένος. Εντός εισαγωγικών η άρρωστη. Είναι οι φωνές που μου αρέσουν, όπως είναι και του Tom Waits άρρωστη φωνή. Δεν γουστάρω τις φωνάρες που λαλούν. Και ήταν η πρώτη μας επαφή. Λοιπόν, επειδή εγώ είμαι και λίγο φυσιογνωμιστής, έτσι, δεν λέω, δεν διαβάζω χέρια και ρίχνω κάρτες και διαβάζω καφέδες κτλ. Αλλά ξέρεις, τον κόβω, ας πούμε, τον άνθρωπο. Ήταν από αυτές τις περιπτώσεις που λέμε love at first sight. Ότι τον αγάπησα τον Τάκη Γραμμένο εξ αποστάσεως. Και τώρα τελευταία έχουμε πιει έναν καφέ. Αυτή είναι η γνωριμία μου μέχρι τώρα με τον Τάκη Γραμμένο. Έχουμε πιει ένα δύο-ωρο καφέ και εκείνη η πρώτη επαφή στα προπήλαια. Και θέλω να πω με αυτό ότι ξέρεις, υπάρχουν άνθρωποι, ας πούμε, οι οποίοι θεωρούν τον εαυτό του σοβαρό και όταν σε πρωτογνωρίζουν κρατάνε μια απόσταση, ας πούμε, για να δουν τι ρόλο παίζεις, ξέρεις, αν θα σε αγαπήσουν μετά από 6 χρόνια κτλ. Διότι κυριολεκτικά αυτό που ζητούν είναι να δουν τι μπορούν να πάρουν από σένα. Εμένα μου αρέσουν οι άνθρωποι οι οποίοι όταν τους πεις «σ' αγαπώ» την πρώτη μέρα, το δέχονται και χαμογελάνε και σου λένε και αυτοί σ' αγαπώ. Γιατί έναν απριόρι άνθρωπο έχεις μπροστά σου, ρε φίλε. Έτσι, οπότε δεν χρειάζεται να τον ψάχνεις, να πούμε. Γιατί αν αρχίσει και αυτό να σε ψάχνει, μετά γίνεται της πουτάνας. Λοιπόν, με συγχωρείτε για το της πουτάνας, αλλά εντάξει, έτσι πάει, να πούμε. Είναι το decorum τέτοιο του περιεχομένου αυτού που θέλω να πω. Και το έχω πει
αυτό σας δείχνει ότι είμαι πολύ χαρούμενος που έχω τον Τάκη γραμμένο εδώ στην εκπομπή μου. Και ξεκινήσαμε ακούγοντας ένα κομμάτι το οποίο εγώ έχω ακούσει πάνω από 25 φορές. Χθες άκουσα τις 20 και άλλες 5 πριν από αυτό, τότε που κυκλοφόρησε αυτό το βιβλίο από τις εκδόσεις Άγρα, Κατερίνα Γόγου, πάνω κάτω η Πατησίου. Από τις εκδόσεις Οδός Πανός. Κάποτε ήταν Σιγαρέτα, δεν ήταν η Οδός Πανός? Είναι ακόμα. Είναι εκδόσεις Σιγαρέτα, Οδός Πανός. Α, έτσι πάει. Okay. Πάνω κάτω η Πατησίων, οι όψεις της μοναξιάς στην Κατερίνα Γόγου, μαζί με 20 μελοποιημένα ποίηματά της, είναι η δεύτερη έκδοση αυτή. Η πρώτη έκδοση κυκλοφόρησε και απεσήρθη, σχεδόν απεσήρθη γρήγορα, ας πούμε, διότι είχε κάποιες ατέλειες, και τώρα κυκλοφορεί η δεύτερη, και από τη δεύτερη αυτή έκδοση ακούσαμε τη συμμετοχή του Τάκη Γραμμένου, ενός ποίηματος της Κατερίνας Γόγου, «Πώς με κοιτάζει έτσι». Ξέχασα να προσθέσω προηγουμένως ότι επειδή είμαι φυσιογνωμιστής, πιστεύω ότι δεν είναι τυχαίο καθόλου, Τάκη, που εκλήθεις να συμμετάσχεις σε αυτή την έκδοση, διότι εμένα τουλάχιστον με αυτή το 2ωρο καφέ που είχαμε προημερών εκεί στη γειτονιά μου, μου φαίνεσαι πως είσαι λίγο Κατερίνα Γόγου και εσύ, λοιπόν. Αρκεί να μην κάνεις αυτό που έκανε η Κατερίνα. Όταν την άλλη φορά που θα πίνεις ουίσκι ή κρασί και θες να πάρεις κανένα χάπι, επειδή έχεις 39 πυρετό, πρώτα πάρε τηλέφωνο τον Δόκτωρ Πολέντας να σου πει τι να κάνεις και μετά θα το κάνεις. Σωστά. Λοιπόν, καλώς όρισες, Τάκη. Καλώς σας βρήκα. Ελπίζω να είναι αμοιβαία τα συναισθήματα που περιέγραψα προηγουμένως, διότι σε πάω πολύ και θέλω να ακούω τη μουσική σου. Σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, τι θυμάσαι εσύ από αυτή την πρώτη... Την πρώτη συνάντηση που είχαμε, εσύ δεν με είδες βέβαια, ήταν κόσμο στα προπήλαια, ήταν ωραία. Ωραίο απόγευμα, αν θυμάμαι καλά. Θυμάμαι ένα απόγευμα το οποίο ωραίο και λυπηρό. Ναι. Και λυπηρό, γιατί χάσαμε ένα νέο παιδί. Mm-hmm. Όλοι έχουμε πέρασει από την ηλικία των 17 και δεν έχει να κάνει. Από ό,τι φαίνεται τα πράγματα είναι επικίνδυνα και στα 25 και στα 35 και στα 55 και σε όλες τις ηλικίες. Πλέον σήμερα. Βέβαια. Τελειώνοντας το live, την εμφάνιση, ένα κομμάτι που είπα, έτσι μου ήρθε μια φράση και είπα ψηλά το κεφάλι, και ότι βιώνουμε μια παγκόσμια χούντα που είναι κρυμμένη πίσω από εικονικές δημοκρατίες. Πολύ ορθά. Το 8. Μου λέει η γυναίκα μου, μήπως θα πες χοντρά ρε, και μου λέει παγκόσμια χούντα κρυμμένη από... Πολύ ορθά. Και τα πράγματα μάλλον επαληθεύονται. Εκ των υστέρων. Επαληθεύονται. Mm-hmm. Ζούμε αυτό. Ζούμε αυτό. Τώρα που σε βλέπω εδώ. Έτσι το βιώνω. Έτσι το νιώθω. Παρομοίως. Παρομοίως. Διότι βλέπουμε ότι αυτά που προσπαθούν να επιβληθούν, γίνεται προσπάθεια να επιβληθούν στις ζωές μας και όχι μόνο στην Ελλάδα, επιβάλλονται με τρόπο, ξέρεις, θυμάσαι στη Βουλή, για να μην χαλάσουμε τώρα την κουβέντα μας που είναι για την τέχνη, στη Βουλή οι υπογραφές που έπεφταν με την ανοχή του Προέδρου της Δημοκρατίας από τον Υπουργό Οικονομικών, ο οποίος ήταν ο μόνος που υπέγραφε για το πρώτο μνημόνιο και τις μεταρρυθμίσεις. Ναι, οπότε αυτό τι είναι? Είναι ολοκληρωτισμός κάποιου τύπου, τέλος πάντων. Αποφασίζανε για εμάς χωρίς εμάς. Ακριβώς τα. Δεν μου λες τώρα που έχω απέναντί μου, για να μην πέσουμε στην Τούμπα, να μιλάμε για τον Παπακοσταντίνου, να πούμε αυτό το ανθρωπάκι. Όταν συναντήθηκα με τον Τάκη Γραμμένο για πριν ένα καφέ, μου είχε πει ότι η μύτη μου δείχνει, λέει, ότι έχω μύτη μεγάλου τραγουδιστή. Α, τι σημαίνει αυτό, δηλαδή, επειδή έχω μεγάλα ρουθούνια, μεγάλη μύτη. Μεγάλο διάφραγμα. Α, μεγάλο διάφραγμα. Αχα. Και εσύ έχεις, νομίζω. Αλλά εσύ βγάζεις μια άλλη φωνή, μια φοβερή φωνή αυτή που βγαίνει. Και όταν μιλάς έτσι. Είμαι τώρα λίγο κλειστός, Κάτσε να βγω και εγώ λίγο κανονικά. Να δείξω λίγο ρουθούντι. Έτσι να βγούμε, έτσι. Εντάξει, εγώ έχω τη διπλή μύτη του Τάκη, ας πούμε, πιο μεγάλη μύτη. Εντάξει, λένε ότι οι άντρες που έχουν μεγάλη μύτη είναι και καλοί εραστές. Δεν ξέρω πού βγαίνει αυτή η βλακεία. Κανένας μηταράς, ας πούμε, όχι ο ζωγράφος, κανένας με μεγάλη μύτη, ας πούμε, κάποτε είχε πει ότι κομπλεξικός, ξέρω εγώ, κοιτάξτε στον καθρέφτη και λέει: εγώ θα λέω ότι ξέρεις, όποιος έχει μεγάλη μύτη, να πούμε, και μεγάλος εραστής. Και κόλλησε από τότε με αυτό το arbitration που λέμε στη φιλολογία και το λέμε και εμείς οι άνθρωποι. Λοιπόν. Εμένα πάντως η φωνή σου, Τάκη, μου προκαλεί πολύ μεγάλη συγκίνηση, όπως είναι του Jill Scott Heron, ας πούμε, η φωνή. Αυτές είναι οι φωνές που μου αρέσουν, δεν μου αρέσουν οι καμπάνες. Λοιπόν, εσύ Μαρία τι λες?
Δεν μπορείς να μιλήσεις, απαγορεύεται να μιλήσεις, είναι. Αλλά εντάξει, καταφατικά αντέδρασε η Μαρία Πανοσιάν. Λοιπόν, περίεργη λοιπόν φωνή, στρεβλή έτσι ύπαρξη, όπως και δεν ξέρω, η ύπαρξή σου είναι στρεβλή όπως ήταν της Κατερίνας Γόγου, δεν ξέρω, στρεβλή με την καλή έννοια, δηλαδή, ότι ας πούμε είσαι είσαι ας πούμε η Κατερίνα Γόγου ήταν πιο πολύ, όχι φλανέρ στην ύπαρξή της, αλλά ήταν αντίθετη, ρε παιδί μου, αντίθετη και είχε κοχώνες να το δείχνει κιόλας. Εσύ ζεις κάπως έτσι, είσαι ένας μικροαστός ας πούμε ο οποίος γράφει και μουσική? Γιατί εγώ είμαι ένας μικροαστός που γράφει κανένα ποίημα κάπου, γι' αυτό σε ρωτά. Αυθόρμητος άνθρωπος είμαι. Αυθόρμητος. Δεν μπορώ τίποτα να προσχεδιάσω. Ας πούμε αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ούτε έχω σκεφτεί τίποτε από πριν, τίποτε. Είμαι ένας άνθρωπος αυθόρμητος που... Δηλαδή, ας πούμε, επειδή έχουμε μιλήσει και λίγο, όταν εκλήθεις να συμμετάσχεις στο CD αυτό για την Κατερίνα Γόγου, δεν είχες κάτι στο κεφάλι σου, έτσι πήρες το ποίημα, έκατσες κάτω? Όχι, απλά διάβασα τα ποίηματα της Κατερίνας, που γουστάρω Κατερίνα Γόγου. Εσύ το επέλεξες αυτό? Ναι, ναι. Α, εσύ το επέλεξες. Εγώ το επέλεξα. Και σε όλη τη διάρκεια την ένιωθα δίπλα μου. Μόνο έτσι. Και το έκανα για απάρτητες. Και αυθόρμητα. Αυθόρμητα για απάρτητες και για απάρτη μου. Μ' αρέσει αυτό. Ποιος έως αρέσει, ας πούμε. Ωραία. Τι θα ήθελες να συνεχίσουμε? Θέλω να ακούσουμε όσο πιο πολλά κομμάτια μπορούμε δικά σου σήμερα. Μπορούμε να συνεχίσουμε με το της αγάπης, που είναι σε στίχους Κωνσταντίνου Πάπαρη, που είναι φίλος και συνοδοιπόρος από τη δεκαετία του 80. Περιπλανόμενος θείασος, έτσι? Όχι. Είναι ο στιχουργός εδώ ο Κωνσταντίνος και εγώ έχω γράψει. Ο Κωνσταντίνος Πάπαρης και εγώ έχω γράψει τη μουσική. Έχεις γράψει τη μουσική εσύ. Και αυτό το της αγάπης είχε κυκλοφορήσει, αν δεν κάνω λάθος, και το 2007 από το «Ήρθαν για να μείνουν». Με το περιοδικό, ναι, «Διαπασόν». «Διαπασόν». Αυτό και «Η φυλακή» μου αρέσει πάρα πολύ επίσης. Επίσης στίχους Κωνσταντίνου Πατάρη. Ωραία. Να ακούσουμε αυτό το κομμάτι, γιατί περνάει ο χρόνος, θέλω να ακούσουμε πολλά τραγούδια δικά σου σήμερα και συνεχίζουμε μετά με περισσότερα. Είναι το «Ο υπαριθμόν 2 μέρη». Αγάπησα τις νύχτες στη σιωπή και του κρασιού τις όμορφες παρέες. Αγάπησα του γέλιο τις χαρές και τις αγάπης τις λεπτές τις μαριονέτες. Αγάπησα τα όνειρα που είχα από παιδί, τότε που ο χρόνος δεν είχε σημασία, όταν με ένα χάδι, με ένα γλυκό φιλί, μου είπε ο Θεός σου ποια είναι η ουσία. Κυριακή. Αγάπησα το σώμα της καρδιάς σου και της καρδιάς μου τη στενή τη φυλακή. Ξεχάστηκα σε σπίτια με ανθρώπους που είχαν κρυμμένους, χαμένους θησαυρούς. Όλη τη νύχτα σκάβαμε γελώντας μες στο υπόγειο να λύσουμε χρησμός.
Εδώ είμαστε μετά από αυτό το πολύ ωραίο τραγούδι που ακούσαμε, κατά την άποψή μου. Εγώ ξέρω, Στάκη, δεν έχω και πολύ σχέση, για να είμαι ειλικρινής, με την ελληνική ροκ σκηνή. Δεν ξέρω πολύ καλά, γιατί έλειπα στη δεκαετία του 80, έλειπα από την Ελλάδα. Τότε που, κατά την άποψή μου, έγιναν τα καλύτερα πράγματα. Από ό,τι ακούω τουλάχιστον, και έχω διαμορφώσει και εγώ μια μικρή άποψη εκ των υστέρων, ωραία πράγματα στην ελληνική ροκ σκηνή στα δεκαετία του 80. Σήμερα, ας πούμε, πώς πάει η ελληνική ροκ σκηνή? Την εκδίδει κανένας? Την προσέχει κανένας, κανένα label? Όλο και κάποια υπάρχουν. Mm-hmm. Ευκαιρίες δίδονται. Από μικρά συνήθως. Από μικρές δισκογραφικές. Από μικρές. Mm-hmm. Τώρα προφανώς δεν βγαίνουν πολύ προς τα έξω. Μέχρι τότε που είχαν το δισκάδικα ήταν στα τελευταία σιρτάρια. Mm-hmm. Τώρα φυσικά με το διαδίκτυο το τελευταίο σιρτάρι δεν υπάρχει. Μπορεί ο καθένας και προωθεί μόνος όσο μπορεί τη δουλειά του. Mm-hmm. Αυτό είναι καλό για σένα ή κακό? Να σε γνωρίσω μέσα από το Facebook, ας πούμε, να γνωρίσω τη μουσική σου. Εντάξει, δεν, κακό δεν είναι. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να μου πεις. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Είναι σε εξωθεί σε αυτή την. Η πραγματικότητα σε εξωθεί. Οι μεγάλες δισκογραφικές έχουν γυρίσει την πλάτη χρόνια τώρα. Mm-hmm. Ναι. Στα πιο παράξενα, στα πιο ιδιότροπα. Mm-hmm. Ας πούμε, σήμερα δεν ισχύει αυτό που ίσχυε παλιότερα. Ξέρω εγώ, έπαιρνε, έφτιαξε μια κασέτα, ας πούμε, στα παλιά χρόνια. Πήγαινε στο Βαμβακάρι, ας πούμε, του λέει, άκουσε αυτό, ρε Μάρκο, να πούμε. Και αυτό σου έλεγε, πήγαινε στο Μπατσιφά, δεν ξέρω σε ποιον, με συστατική επιστολή. Το έκανα και εγώ αυτό. Το έχει κάνει. Το έκανα. Έτσι μόνο και μόνο για να μην πω ότι δεν το έκανα. Ναι, το έκανα. Δεν θέλω να πω σε ποια ονομάδα. Mm-hmm. Το έκανα σε δύο ανθρώπους οι οποίοι προφανώς το στείλανε στο καλάθι. Ναι. Αυτό μπορεί να γίνει για διάφορους λόγους, έτσι, επειδή δεν τους αρέσει, επειδή φοβούνται να μου τη βγει ο μικρός από αριστερά. Να υποθέσω ότι είναι μια πίτα. Mm-hmm. Η οποία μοιράζεται. Η οποία μοιράζεται και δεν σηκώνει ο χώρος πόλους. Κάτι με τις τράπεζες μου θυμίζει και αυτό. διάβαζα προχθές το βράδυ μια συνέντευξη που είχες δώσει. Δεν θυμάμαι πού και δεν έχει σημασία από την έχεις δώσει. Σε blog νομίζω ήταν. Όπου μου έκανε εντύπωση η φράση για την πόλη της Αθήνας που περιέγραφες ότι κυριαρχεί μια εκοφαντική μοναξιά. Μου άρεσε πολύ αυτό το οξύμορο, το οξύμορο σχήμα. Και νιώθεις κάπως, εσύ μένεις εδώ, μένεις στο κέντρο, έτσι? Κοντά στο κέντρο, ναι. Νιώθεις μοναξιά μέσα αυτή την πόλη? Νεύρα πολλά και μοναξιά ταυτόχρονα, όπως εγώ. Νεύρα, θλίψη, μοναξιά, οργή. Ναι. Και συντροφικότητα όμως. Υπάρχουν στιγμές πλέον που νιώθω συντροφικότητα. Ναι. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά θες να πεις, ας πούμε, ότι πηγαίνεις... Νομίζω ότι δεν είναι τόσο απροσωπή όσο ήταν το 7. Παρότι έχουν δυσκολέψει τα πράγματα, νομίζω ότι έχω βρεθεί με κάποιους ανθρώπους πιο κοντά και χαίρομαι γι' αυτό. Να είναι μια ευκαιρία που η κρίση δίνει, ας πούμε, να ξεφύγουμε από αυτή την αγενή άμυλα που υπήρχε στα 90s και μέχρι την κρίση, όπου ο δαρβινισμός, ας πούμε, του μεγάλου ψαριού που τρώει το μικρό ήταν, ξέρεις, οι γλύφτες της εξουσίας των εργοδοτών και των αφεντικών που σε βάζανε στην πάντα. Εσύ, ας πούμε, έχεις νιώσει ποτέ στη ζωή σου ότι λίγο καριωτάκι, ας πούμε, ότι είσαι κλεισμένος μέσα στους 4 τοίχους του σπιτιού σου, όπου υπάρχει μια εκοφαντική μοναξιά? Γιατί μου δίνεις αυτή την εντύπωση, γι' αυτό σε ρωτάω. Το έχω νιώσει. Το έχω νιώσει και αυτό. Εκεί στο υπόγειο, έτσι, στο υπόγειο, να πούμε. Το έχω νιώσει και αυτό, αλλά πλέον ανοίγω τις πόρτες, βγαίνω μπροστά έξω, έτσι, και σηκώνω το κεφάλι μου. Έτσι, και προχωράμε μπροστά. Mm-hmm. Διότι αν υπάρχει. Αυτή είναι η λύση. Ακριβώς. Αν υπάρχει μια ελπίδα να ακουστεί κάτι καλό για το μέλλον του ανθρώπου, είναι αυτοί οι ευαίσθητοι άνθρωποι. Οι οποίοι έχουν σιωπάσει τα τελευταία χρόνια από το φήμωτρο της εξουσίας, να πουν βγαίνω έξω, δεν φοβάμαι πια. Διότι αυτό που ζητάω δεν είναι κάτι το οποίο θα εκμεταλλευτεί μια άλλη ύπαρξη, δεν είναι κάτι κακό, δεν βγαίνω έξω για να εκμεταλλευτώ κανέναν, βγαίνω έξω για να δείξω αγάπη και αλληλεγγύη. Αυτό εννοείς? Αυτό. Έτσι. Αγάπη, αλληλεγγύη, οξυγόνο, ζωή. Έτσι, Τάκη μου, έτσι. Λοιπόν. Μην νομίζει κανένας που μας ακούει τώρα ή καμία ότι είμαστε τίποτε δακρύβρεχτοι τύποι εδώ πέρα, ας πούμε, έτσι. Αυτό είναι μανιφέστο πολιτικής δράσης, είναι αυτό.
Λοιπόν, για να μην αρχίσω να φεύγω από τα θέματά μας εδώ πέρα με τον Τάκη γραμμένο και μιλάω για κάποιες αυτοκτονίες και κάτι αριθμούς, έτσι. Ναι. Αυτό, μην το ξανακάνεις αυτό, εσύ φίλε. Αυτή την απόπειρα, μην την ξανακάνεις. Είναι σκέτη μαλακία να κάνεις αυτό. Κοίταξε να αυτοκτονήσεις κανέναν άλλον που σου φταίει και όχι τον εαυτό σου. Λοιπόν, έχουμε φτάσει, Τάκη, στις 5 και μισή. Θα περάσουμε να ακούσουμε τα μηνύματα του σταθμού και μετά θα επανέλθουμε με την κρύα αγκαλιά, αν συμφωνείς. Ένα τραγούδι που μου αρέσει πάρα πολύ. Σε στίχους Ειρήνης Ευθυμάκη και μουσική δική σου. Έτσι, έτσι θα πάμε έτσι. Λοιπόν για διαφημίσεις και μετά θα ζεσταθούμε περισσότερο με την κρύα αγκαλιά. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο. Σάββατο 24 Νοεμβρίου. Η στέγη γεμίζει με τους ήχους και τις σιωπές του John Cage. Music Circus. Πιάνα, μπανιέρες, τηγάνια και κρουστά σε όλους τους ορόφους του κτηρίου. Ένα πανδαιμόνιο σύγχρονης μουσικής για όλους. Είσοδος ελεύθερη. John Cage. Music Circus. Το Σάββατο από τις 2 το μεσημέρι έως τις 11 το βράδυ. Στέγη γραμμάτων και τεχνών. Συγκρού 107. Πληροφορίες 210-905-800-sgt.gr. Η Αθήνα υποδέχεται μια σπάνια μουσική συνάντηση. Η ορκέστρα Buena Vista Social Club μαζί με την Ομάρα Πορτουόντο ζωντανά το Σάββατο 1 Δεκεμβρίου στο κλειστό Φαλήρου, τα Εκβοντό. Το φαινόμενο της κουβανέζικης μουσικής συναντά τη σπουδαία ερμηνεύτρια Ομάρα Πορτουόντο σε μια μαγευτική βραδιά γεμάτη υπέροχη μουσική και χορό. Σάββατο 1 Δεκεμβρίου, η ορκέστρα Buena Vista Social Club στο κλειστό Φαλήρου. Εισιτήρια προπολούνται προς 20 ευρώ αρένα και 26 ευρώ κερκίδα στα καταστήματα Public, το Ticket House και το www.ticketarena.gr. Δευτέρα 26 Νοεμβρίου στις 7. Πολιτική εκδήλωση με θέμα. Πώς μπορούμε να φτάσουμε σε ένα ξέφωτο μετά την Τρόικα. Νάντια Βαλαβάνη, Γιάννης Δραγασάκης, Λαοκράτης Βάσης, Ρούντι Ρινάλδη και άλλες σημαντικές παρεμβάσεις. Διοργάνωση Κομμουνιστική Οργάνωση Ελλάδας. Στο αμφιθέατρο του 984 σε Τεχνόπολη, Πειραιός 100 στον Γκάζι. Σταθμός Μετρό Κεραμικός. Αυτή τη Δευτέρα στις 7 το απόγευμα. Την Παρασκευή 30 Νοεμβρίου η Μπαΐτσα στο Κίταρο Live. Το συγκρότημα που έπαιξε με μοναδικό τρόπο βαλκανικές μελωδίες με ρέγγε, σκα και πανκ, φτιάχνοντας ένα εκρηκτικό μουσικό μείγμα ζωντανά στο Κίταρο. Παρασκευή 30 Νοεμβρίου Μπαΐτσα Live στο Κίταρο. Warm up and after party Mrs. HCN. Οι πόρτες ανοίγουν στις 9. Είσοδος 8 ευρώ. Υπήρου 48 και Αχαρνών. Τηλέφωνο 210-822-4134. Δυτικοανατολικά της γης, του Νίκου Σκορίνη. Ένα περιπετειώδες μυθιστόρημα. Ένα αδιάκοπο κυνηγητό ανάμεσα στην ουτοπία και την πραγματικότητα. Προσωπικές υπαρξιακές κρίσεις, παθιασμένοι έρωτες, φιλοσοφικές αναζητήσεις, ρογμές στις προσωπικές πεπιθήσεις. Δυτικοανατολικά της γης. Πράκτορες μυστικών υπηρεσιών, εγκληματικών οργανώσεων και εκκλησιών ψάχνουν αρχαία ευρήματα για λογαριασμό αδίστακτων πολιτικών, ιερωμένων και άπλιστων του χρήματος που, αν βρεθούν, θα τεινάξουν την ιστορία του δυτικού κόσμου στον αέρα. Δυτικοανατολικά της γης του Νίκου Σκορίνη από τις εκδόσεις Καμπύλη. Στα βιβλιοπωλεία Ιανός, Public, Πολιτεία, Πρωτοπορία. Για μοναδικό ψωμί χωρίς γλουτένι. Ψωμί ολικής χωρίς βίνη και μαγιά, με προζύμι όπως παλιά. Για κουλούρια με μέλι, καρύδι, σταφίδα και χυμό φρέσκο πορτοκάλι. Μελομακάρονα, δίπλες, κουραμπιέδες, όλα παραγωγής μας. Φούρνη ζαχαροπλαστία Χρήστου. Αχαρνών 254, Υποκράτους 132 και Βουλιαγμένης 70. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο. Thank you.
σώμα μου και ακούω τις φωνές, τις φωνές να με καλούν. Κερινά τα μάτια τους χαϊδεύουν τη ψυχή, την ψυχή, και μου γελούν. Κραυγή και χάνεται χώμα απ' το πρόσωπό μου και οι ήχοι μου απλώνονται πλανουρίζοντας το θάνατο με το μυαλό. Αγκαλιά αψυχοσώμα γέρνει, πέτρινη είναι η ματιά στο χώμα ανασύνη. Επανήλθαμε λοιπόν. Γεια σου και παριτάκι γραμμένα. Μιλάμε εδώ γενικώς. Δεν μου λες, Τάκη, όταν είσαι 15 χρονών, ας πούμε, τι άκουγες εσύ από μουσική? 15 χρονών, ναι. Θυμάσαι? Ναι. Θυμάμαι το πρώτο βινήλιο ήταν Jethro Tull. Jethro Tull, ναι. 13 να ακούγα πιο... Ο Ηλίας Ανασόπουλος που ακολουθεί να παίξω και σηκώνει τα χέρια, μπράβο σου λέει. Μόνο Jethro Tull ακούγες? Εγώ δεν άκουγα Jethro Tull. Jethro Tull, Gallagher, της εποχής εκείνη, ας πούμε. Ναι. 16 ήμουν πολύ πιο ψάχνουμενος όμως. Στα 16. Ναι. Σε ένα χρόνο από τα 15. Ναι, ναι. Δηλαδή τι έγινε με τα 16. Μάικ Μπλούμφιλντ, Big Joe Williams, άλλα πράγματα. Συνεχίζει να κάνει καταφατικές κινήσεις της κεφαλής ο Ηλίας Ανασόπουλος, στον οποίο έχω μεγάλη εμπιστοσύνη σε σχέση με αυτά. Μάλιστα. Να πω και άλλη μια αγαπημένη μπάντα. Οπωσδήποτε. Η Τζέιν. Τζέιν. Από Γερμανία. Ναι. Τεχνορόκ και του 70-75. Μάλιστα. Και τώρα τι ακούς, ας πούμε, εκτός από αυτά που παίζεις στο σπίτι για να τα ακούς και να ξέρεις τα κάνεις? Δεν το πολύ σκαλίζω. Ό,τι μου κάνει κλικ. Τα πάντα. Από δημοτική μουσική, ό,τι θέλεις. Από κριτική μουσική. Ποντιακή που δεν μπορούσα κάποτε. Δεν την άντεχα. Ακούω, ναι, μπορώ να ακούσω και ποντιακή μουσική. Τραγωμακεδονίτικα. Διάφορες μουσικές. Η hard rock, ας πούμε. Σου άρεσε η hard rock όταν ήσουν πιτσιρικάς? Μου άρεσε. Το μέταλλο. Το μέταλλο, αν δεν άκουσα μέχρι Black Sabbath και Motorhead, μέχρι εκεί. Πιο σκληρά. New Wave μετά. New Wave, ναι, άκουσα New Wave και Punk άκουσα. Α, μπράβο, τώρα χώρεψα, πιο κοντά. Το χορέψαμε και το Punk. Slam Dancing έχεις κάνει ποτέ? Slam Dancing. Κάτω εκεί στη πλατεία Αμερικής, στο Rebound, έχεις πάει ποτέ? Έχεις κάψει εκεί? Έχω σκάψει εγώ αρκετές φορές. Έχω σκάψει εγώ. Έχω περάσει εγώ. Έτσι σε θέλω. Δεν μου λες τώρα, διάβαζα επίσης σε μία... θα πούμε λίγα πράγματα για, για να ακούμε και μουσική. Μάλλον να ακούσουμε μουσική, να ακούσουμε ένα κομμάτι και μετά θα σου κάνω μία άλλη ερώτηση, την οποία ήδη έχω ξεχάσει, αλλά θα θυμηθώ καθώς θα ακούμε τη Φυλακή, ένα τραγούδι το οποίο αρέσει σε πάρα πολύ κόσμο από ό,τι γνωρίζω, και εμένα πάρα πολύ, και της Μαρίας αρέσει πολύ, της Πανοσιάν. Και αυτό το τραγούδι είχε κυκλοφορήσει σε μία συμπαραγωγή, αν δεν κάνω λάθος, αυτό που λέγαμε πριν, όταν ήρθαν για να μείνουν, από το Διαπασόν, μαζί με το της αγάπης, λέγεται Φυλακή.
στίχη, το κομμάτι. Ναι, η στίχη είναι του Κωνσταντίνου, πάλι του φίλου, του Κωνσταντίνου του Παπαρή. Και λέω να το ακούσουμε, αν δεν έχεις αμφιβολία, αν δεν έχεις πώς το λένε, αντίρρηση. Φύγαμε. Τάκης και εγώ στέλνουμε χιλιάδες φιλιά και ευχαριστίες στον ακροατή που μόλις πήρε τηλέφωνο και μας το μετέφερε ο Ηλίας Αναστασόπουλος, ότι συγχαρητήρια για την εκπομπή που κάνουμε και τα ωραία πράγματα που λέμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ζητώ επίσης χιλιάδες συγγνώμες από τους ακροατές που δεν μπορούν να στείλουν SMS, που δεν μπορούν μέσω του διαδικτύου του Facebook να μας πούν κάτι, που δεν μπορούν να στείλουν ένα mail και τα λοιπά. Τι να κάνουμε, αυτά έχει η μεταμοντέρνα ζωή που ζούμε. Συμβαίνουν αυτά, μηχανήματα είναι. Εδώ πέρα κυκλοφορούν τόσοι τι να, άστο τώρα, άστο. Λοιπόν, Τάκη Γραμμένε, διάβαζα επίσης χθες σε μια συνέντευξή σου ότι έχεις και μια 35αριά, λέει, κάτι τραγούδια με τα οποία επεξεργάζεις τώρα για να βγάλεις δίσκο. Έχουν μαζευτεί 35. Πόσο δίσκο θα βγάλεις, 6? Πώς βγαίνουν, 3 τουλάχιστον? Βγαίνουν 3. Βγαίνουν 3, αλλά εσύ? Είμαι στη διαδικασία τώρα ηχογράφησεων και θέλω να πιστεύω ότι μέσα στο 13 θα βγει ο πρώτος μου προσωπικός δίσκος πλέον.
Mm-hmm. Θα είναι ο πρώτος σου δίσκος, γιατί μέχρι τώρα είχε συμμετοχή. Είμαι παιδί των συλλογών. Των συλλογών. Ναι, των συμμετοχών. Των συμμετοχών, των ανθολογιών. Ναι, ναι, ναι. Ωραία, όλα αυτά. Καλό είναι και αυτό. Αλλά θα περιμένουμε λοιπόν το 2013 κάποια στιγμή να βγει ο πρώτος σου δίσκος. Ήδη είμαι τώρα σε ηχογραφήσεις, όπου mm-hmm. θέλω να είμαι. Πιστεύω ότι μέσα στο 2013 θα γίνει. Πολύ στο εύχομαι αυτό. Και να έρθεις τότε εδώ πέρα να ακούσουμε τα πρώτα κομμάτια, να κάνουμε πρώτη διεθνή ακρόαση. γιατί διάβαζα χθες το βράδυ ότι, ξέρεις, ότι είχε συμμετάσχει, ας πούμε, σε, και το 2005 στην Pure Rock. Είχαν βγει δύο, αν θυμάμαι, συλλογές. Pure Rock και Pure Rock 2. Έτσι. Pure Rock 1, ναι, Pure Rock 2. Ναι. Με δύο κομμάτια τα οποία μπορεί και να προλάβουμε να ακούσουμε. Αξίζει, εγώ θα ήθελα να ακούσουμε, επειδή βλέπω εδώ πέρα έναν άλλο γραμμένο, έτσι, τον Θοδωρή. Ποιος είναι ο Θοδωρής γραμμένος, αδερφός σου, τίποτα, τι είναι? Θοδωρής είναι ο πατέρας μου. Είναι ο πατέρας σου. Ναι. Ο πατέρας, φίλος και σύντροφος. Έτσι. Και έχει γράψει κάποια λόγια. Πετριά λέγεται. Πετριά είναι το κομμάτι. Το οποίο δεν είναι κανονική ηχογράφηση. Είναι ένα τζαμάρισμα με ένα φίλο τσελίστα. Το Σωτήρι το Νταγιάτη. Και φωνητικά δικά σου. Και, ναι, και νομίζω ότι αξίζει, έτσι, είναι αξιοπρεπή. Νομίζω ότι αξίζει να το ακούσουμε. Αν μας ακούει ο Θοδωρής γραμμένος αυτή τη στιγμή, έτσι δεν ξέρω, παιδί του είναι, το παιδί του είναι στον αέρα, ελπίζω να ακούει. Με δική μου πρωτοβουλία θέλω να το ακούσουμε, γιατί ο Τάκης είναι λίγο σεμνό παιδί και δεν θέλει να μου το επιβάλλει, αν και θα ήθελε να το ακούσει και αυτός, ο πατέρας του. Αλλά εγώ το επιβάλλω, διότι όπως λέει και ένας ακροατής, έχω το ματσούκι στο χέρι μου, κάνω αυτό που γουστάρω, αμαλάχινα. Στο τέλος, γαμώτο, και δεν έχουμε προλάβει να ακούσουμε τίποτα σχεδόν. Λοιπόν, Τάκη, θες να κάνεις μπλα 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 ή να ακούσουμε μουσική σου, να πούμε? Εγώ προτιμώ να ακούσουμε μουσικουλά. Ναι, και μια φορά να πούμε περισσότερα για το Δένδια, να πούμε για τους φασίστες, αλλά να ακούσουμε. Τι λες να ακούσουμε τώρα, για πες. Να ακούσουμε το «Υπάρχουν λέξεις», το οποίο είναι πάλι σε στίχους Κωνσταντίνου Παπάρη, το οποίο γράφτηκε
Σε ένα βράδυ όλα τα όργανα παίχτηκαν από μένα. Mm-hmm. Ότι είχα πάρει ένα 16-κανάλο hard recorder και ξημερώθηκα έτσι μέχρι το πρωί και πειραματιζόμουν να δω τι μπορώ να κάνω. Αυτά είναι. Ακυκλοφόρητο. Ναι, ακυκλοφόρητο και όχι τώρα. Πριν, το είχα βγάλει αυτό το κομμάτι πριν 6-7 χρόνια. Mm-hmm. Και λέω να μην το πειράξω. Λέω ας το αφήσω έτσι και ας έχει και τα λάθη του έτσι όπως είναι. Έτσι όπως βγήκε εκείνο το βράδυ. Θα το επεξεργαστείς για το δίσκο σου αυτό? Όχι, καμία, καμία επεξεργασία. Έτσι όπως είναι. Και είναι το, υπάρχουν λέξεις το οποίο είναι. Το 9, Μαρία. Θα παίξουμε λοιπόν τώρα το Υπάρχουν Λέξεις σε στίχους Κωνσταντίνου Πάπαρη και μουσική του Τάκη Γραμμένου, γιατί περνάει ο χρόνος, γαμώτο. Σιρτάρι όμω του Θεού. Υπάρχουν χώρες που δεν τρέφουν ούτε το στόμα ενός μικρού παιδιού. Υπάρχουν δάκρυα που χωράνε σε μια σπασμένη Κυριακή. Μήνες που περνάνε χωρίς μια λέξη στη σιωπή. Που μοιάζουν φυλακή. Λοιπόν, με τον Τάκη Γραμμένο εδώ πέρα είμαστε. Τελειώνει η ώρα, δυστυχώς να πούμε, και δεν μπορούμε να ακούσουμε άλλα 5 κομμάτια που θέλει να ακούσουμε. Έχει εισβάλει και ο Παντελής Δαβανέλος στο σταθμό, ένα πολύ αγαπημένο πρόσωπο που πάντα έρχεται και μας κάνει παρέα, να πούμε. Μου φαίνεται λίγο ζαλισμένο σήμερα, δεν ξέρω, έχει πιει τίποτε κρασιά, να πούμε. Σε ποτίζουν τίποτε οι αντιφασίστες, εσύ. Βάλσαμο, νέκταρ και αμβροσία, λοιπόν, στην υγεία μας. Τάκη, πέρασε ο χρόνος μας. Θα κάνουμε και άλλη εκπομπή. Πέρασε, ευχαριστώ. Ελπίζω, ελπίζω. Και θέλω να επιλέξεις εσύ το τελευταίο τραγούδι που θα ακούσουμε για να αποχαιρετήσουμε και όλες τους φίλους μας, γιατί είναι ο Ηλίας Αναστασόπουλος εδώ που θα συνεχίσει μετά στον πόδι του της εκπομπής 25. Πες, τι θα ακούσουμε. Θα κλείσουμε με τη θάλασσα. Mm-hmm. Πάλι σε στίχους Κωνσταντίνου Πάπαρη, μουσική Σπύρου Χατζίκου, Νίκου Παυλή. Mm-hmm. Και εμένα. Συμπράτης εδώ, συμπράτης. Συμπράτο. Αχα. Λοιπόν. Τάκη, σε ευχαριστώ πολύ που ήρθες. Εγώ σε ευχαριστώ, Μάνολη. Και θα περιμένουμε δουλειά σου για να ξαναέρθεις. Με χαρά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ τη Μαρία Πανασιάν. Ευχαριστώ τους φίλους και τις φίλες που ακούσανε και δυστυχώς δεν είχαν πρόσβαση, αλλά δεν έχουμε πολλά μπλα μπλα. Θα τα πούμε αύριο στις 4:30. Πάρα πολλά φιλιά. Γεια σας και χαρά σας.
Κοίτα, επειδή θα ξαναπώ για τώρα, επειδή εγώ είμαι και λίγο ψυχανόμαλος τύπος, ας πούμε, και επειδή μας είχε μείνει ένα λεπτό ακόμα. πολύ είναι. Ένα λεπτό. Θέλω να ακούσουμε ένα κομμάτι, όσο ακούσουμε, το Vals ή Waltz που λένε οι Αμερικάνοι του Τάκη Γραμμένου σε ενορχήστρωση του Ηλία Βαφιάδη. Όσο ακούσουμε μέχρι το δελτίο ειδήσεων. Γεια και πάλι.